Τώρα η εισαγγελία του Παλέρμο ζήτησε την καταδίκη σε 6 χρόνια φυλάκισης του Ματέο Σαλβίνι επειδή δεν επέτρεψε την αποβίβαση 147 μεταναστών και προσφύγων. Γεωργία Κρυεμάρδη, έχουμε και αντίδραση της Μελώνη. Ακριβώς μήνα, η Τζόρτζια Μελώνη, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, δήλωσε τη στήριξή της στον Ματέο Σαλβίνι, αντιπρόεδρος της κυβέρνησής της, ο οποίος σύμφωνα με την εισαγγελία του Παλέρμο είναι καταδικασμένος, καταδικάζεται σε 6 χρόνια φυλάκισης για μια ιστορία του 2019, όπου ουσιαστικά τι είχε συμβεί. Ο Ματέο Σαλβίνι τότε ως Υπουργός Εσωτερικών με μια απόφασή του δεν επέτρεψε την αποβίβαση σε ιταλικό λιμάνι ενός προσφυγικού σκάφους με 147 μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν διασωθεί από την ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση Open Arms. Να πούμε τώρα ότι στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας είπε ουσιαστικά ότι ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία της κυριαρχίας του κράτους υπερισχύει το πρώτο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και πως όταν ένας άνθρωπος είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει, φυσικά διασώζεται. Να πούμε ότι αυτός είναι έτσι κι αλλιώς ο νόμος της θάλασσας, δηλαδή άνθρωπος ναι. Στη θάλασσα πρώτα τον διασώζουμε και στη στεριά εξετάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία.